Υπουργείου αποτελεί παράδειγμα εξωστρεφούς εκπαιδευτικού ιδρύματος που σε πείσμα των δύσκολων καιρών συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία με διεθνείς διακρίσεις των καθηγητών και των καθηγητριών του, των φοιτητών και των φοιτητριών του, με διευρυνόμενες διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες με σημαντικά αλλά και με κορυφαία πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κίνα και την Αργεντινή μέχρι την Ινδία και την Νότια Αφρική, από τη Ρωσία και τη Σιγκαπούρη μέχρι το Ισραήλ και τη Δημοκρατία της Κορέας. Μια πορεία όμως σε αγαστή καθημερινή συμπόρευση με τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες της Λίμνου και της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου, της Σύρου και της Ρόδου, αλλά και με τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κυρίως σε τούτες τις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Εναργή απόδειξη της επιβράβευσης της πορείας του Πανεπιστημίου μας, συνιστούν οι διακρίσεις των φοιτητών και φοιτητριών μας σε πληθώρα ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και τα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα της έρευνας για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων μας, ακόμη και σε περίοδο μεγής της οικονομικής κρίσης. Η συνολική προσπάθεια της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου, έκφραση ενός ξεκάθαρου ακαδημαϊκού αφηγήματος, προοπτικής και ελπίδας για τον τόπο, καταγράφεται καθημερινά, αλλά και αξιολογείται και αποτιμάται συστηματικά. Η αριστεία, η προσπάθεια καθημερινής βελτίωσης σε κάθε συνιστόσα της λειτουργίας μας, συνιστά κίνητρο προόδου, αρρωγό σε κάθε προσπάθεια επιτυχίας και ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας των παιδιών μας, μακριά από κάθε έκφραση αλαζονίας ή ελιτισμού. Η αριστεία λειτουργεί ως το αντιπαράδειγμα σε μορφές κατ' επίφαση αριστοκρατίας, αντιπαρατηθέμενη σε όλες τις μορφές κοινωνικά καθιστικιών διακρίσεων που προσδιορίζονται στη βάση κληρονομικών δικαιωμάτων, κοινωνικής θέσης, κομματικής συναλλαγής, ταξικής προέλευσης. Και όλα αυτά που καταφέρουν τα παιδιά μας και το Πανεπιστήμιο μας συμβαίνουν την ώρα που η πολιτεία φαίνεται διαχρονικά να αδυνατεί να κατανοήσει ότι τα πανεπιστήμια αποτελούν δομές απελευθέρωσης της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, βασικό πυλώνα προώθησης της απαραίτητης εθνικής προσπάθειας για διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς παραγωγικής βάσης για τη λειτουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με ανθρώπινο πρόσωπο. Η πολιτεία που αδυνατεί να κατανοήσει την αναγκαιότητα μιας εθνικής στρατηγικής που να υποστηρίζει τη συναρμογή θεωρίας και εφαρμογής, που να διασφαλίζει ότι οι ερευνητικές εκροές εφαρμοσμένου χαρακτήρα από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα θα πρέπει να μετασχηματίζονται σε αναπτυξιακές λύσεις σε συνεργασία με τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, εθνικές, περιφερειακές, τοπικές. Και στον αντίποδα της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης κατά την τελευταία 8ετία, τόσο για λειτουργικά έξοδα όσο και για φοιτητική μέρημνα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως δείχνουν τα στοιχεία της προηγούμενης διετίας, κατορθώνει και εξασφαλίζει για κάθε 100 ευρώ που μας χρηματοδοτεί το κράτος, επιπλέον χρηματοδότηση 98 ευρώ από διεθνή και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Ταυτόχρονα, για κάθε 10 θέσεις καθηγητών, καθηγητριών και μονίμων υπαλλήλων, των οποίων τη μισθοδοσία χρηματοδοτεί το κράτος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δημιουργεί 5 θέσεις εργασίας σε ετήσια βάση μέσω των διεθνών και εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Επιτρέψτε μου ένα μόνο σχόλιο για εσάς, τους αφανείς υποστηρικτές των νικητών και των νικητριών, για εσάς που σήμερα βρίσκεστε εδώ συγκινημένοι. Αυτά τα παιδιά δεν θα έφταναν σήμερα εδώ, αν εσείς, οι σταθερές ρίζες στην υποστήριξή τους, δεν πασχίζατε χρόνια ολόκληρα, αν δεν κοπιάζατε με κάθε τρόπο, αν δεν αγωνιούσατε για αυτά νύχτα και μέρα. Αγαπητές και αγαπητοί μας απόφοιτοι, ανάμεικτα σήμερα για εσάς τα συναισθήματα χαράς και λύπης. Κάπως έτσι είδαν και την πρώτη μέρα εδώ στο νησί. Η μέρα χαράς για την επιτυχία, αλλά και έντονου προβληματισμού για την προσαρμογή. 4 χρόνια μετά, συγκίνηση για τα χρόνια που πέρασαν, σας σημάδεψαν, σας ορίμασαν, για τους φίλους και τις φίλες, για σχέσεις βαθιές, για σχέσεις αληθινές, συγκίνηση καθώς το Αιγαίο παίρνει σταδιακά θέση στις αναμνήσεις σας. Η
ικανοποίηση για την ολοκλήρωση των σπουδών, μα και σκέψεις για το αύριο. Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες δεν είναι όπως παλαιότερα. Η πορεία για την επιτυχία δεν θα είναι διόλου εύκολο ταξίδι. Γι' αυτό, όπως λένε οι ποιητές, να πιστεύετε στα όνειρά σας και ταυτόχρονα για το δρόμο να πάρετε μαζί σας νερό, γιατί το μέλλον έχει πολύ ξηρασία. Μη λησμονείτε όμως ότι εσείς έχετε αποκτήσει εκείνα τα εφόδια που είναι απαραίτητα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αυτό της αγοράς εργασίας. Μη λησμονείτε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τους 17.000 φοιτητές και φοιτήτριές του και τους 20.000 και πλέον αποφύτους του θα είναι πάντοτε η ακαδημαϊκή σας οικογένεια δίπλα σας στην αυριανή σας ζωή. Εσείς όμως θέλω να μας υποσχεθείτε ότι ακόμη και αν συναντάτε δυσκολίες, όπου και αν βρεθείτε τα επόμενα χρόνια, δεν θα λησμονάτε τις παρενέσεις των ποιητών. Η στάση σας απέναντι στη ζωή θα καθορίσει και τη στάση της ζωής απέναντί σας. Γι' αυτό μην καταδέχεστε να ρωτάτε αν θα νικήσετε ή αν θα νικηθείτε. Μονάχα πολεμάτε. Με όνειρο, με λογισμό, με χαμόγελο. Καλό σας ταξίδι, καλή τύχη στη νέα σας ζωή, καλό αέρα του Αιγαίου στα όνειρά σας.